Εγώ να εξηγήσω το τελευταίο, καταρχάς ευχαριστώντας τον κύριο Δήμο για τη φιλοξενία εδώ πέρα στον Αγιο Μέγαρο. Θέλω να πω ότι δεν μας αρέσουν οι πρακτικές ή οι λοπατημένοι, αν θέλετε, τις μεταπόλυτες, μεγάλες εξαγγελίες και λόγια τα οποία δεν έχουν αντίκριση. Συμφωνώ λοιπόν, είπαμε να αφήσουμε αυτήν την εβδομάδα της έκθεσης που το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αλλά και της προσοχής δικής μας είναι η ασφάλεια και η τάξη για την πόλη. Λέγοντας εδώ ότι χωρίς να υπάρχουν υπερβολές, αντιλαμβάνομαι ότι οι Θεσσαλονικοί δεν θέλουν μια ασθενομοκρατούμενη πόλη. Απ' την άλλη, οφείλουμε να προασπίσουμε την τάξη και την ασφάλεια. Άρα, την χρυσή μεσότητα ψάχνουμε να βρούμε στα δύο. Όμως, την άλλη εβδομάδα, ζήτησα να ενωπέψω τον στρατηγό, τον επιθετητή Βόρειο Ελλάδος, τον Μανώλη Καζριαδάκη, και ο Γενικός και όλοι οι αξιωματούχοι από την ελληνική αστυνομία, έτσι ώστε να δούμε ένα-ένα τα θέματα. Ποιοι θα είναι οι σύνδεσμοί μας μεταξύ αστυνομίας και Δήμου. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο θεσμός, ο πρώτος ή ο δεύτερος τοπικής αυτοδιοίκησης που υπηρέτησα είναι ξένος από άλλους θεσμούς του κράτους όπως είναι η αστυνομία, το περιοριστικό σώμα και η κρατική προστασία. Γιατί δεν πρέπει να υπηρετούμε τον πολίτη. Αλλά λοιπόν, γιατί να μην συνεργαστούμε επί του πρακτέου. Δηλαδή, χρονοδιαγράμματα συγκεκριμένα, ποιοι είναι οι δρόμοι που είναι επιβαρημένοι, οι γειτονιές, τι συμβαίνει με το παρεμπόριο, τι συμβαίνει και μπορούμε να εξυπηρετηθούν καλύτερα από τη δική μας πλευρά. Προς όφελος και της πόλης, η δημοτική αστυνομική που είναι πλέον κομμάτι της ελληνικής αστυνομίας, να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο.